Τις προτάσεις των νομικών αναφορικά με τις λύσεις που μπορεί να προκριθούν αναφορικά με το θέμα της αναπτυξιακής περιμένουν οι αυτοδιοικητικοί της Ξάνθης μετά και τη συνάντηση με τον Παναγιώτη Κουρουπλή. Ωστόσο, αυτό που προέχει, όπως σημειώνει ο Περιφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης, είναι να μην χαθούν άλλα εκατομμύρια για την περιοχή. Ακόμη, όπως σημειώνει ο κ. Ζαγναφέρης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η δέσμευση του ίδιου του Υπουργού να μην προκηρυχθεί το Λίντερ πριν διασφαλιστεί ότι και η Ξάνθη θα είναι δικαιούχος του προγράμματος. Καταρχάς είναι θέμα το οποίο μας απασχόλησε, είναι σοβαρό θέμα και πρέπει να το δούμε την πρέπει σοβαρότητα. Δεν θα λέω καλός ή κακός. Κακός, η προηγούμενη αναπτυξιακή απέτυχε και βρίσκεται σε υποκαθάριση. Δεν θα επισέλθω γιατί απέτυχε, τι γίνεται, είναι θέμα της δικαιοσύνης και έχει πάρει το δρόμο της. Η πρώτη κίνηση, σας λέω όλο το ιστορικό, να μπορέσουμε να εργοποιήσουμε την αναπτυξιακή αυτή ήταν αδύνατη. Για λόγους νομικούς. Όμως, χωρίς αναπτυξιακή δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει ο νομός 17 εκατομμύρια του προγράμματος Leader. Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί στην Ξάνθη και σε άλλους δύο νομούς, από ό,τι νομίζω. Από εκεί πέρα, βάλαμε κάτι τα πράγματα και κάναμε διάφορες προτάσεις. Είτε να δημιουργήσουμε μια αναπτυξιακή, είτε να κάνουμε αμύκοδοτιδοσκοπική, είτε και αυτό που λένε μέσα οροδόμηση. Όλες οι λύσεις πέσαν στο τραπέζι. Έγινε η σύσκεψη. Αυτή προχθές που αναφέρατε. Εκείνο που πήραμε, ότι την υπόσχεση του Υπουργού, παρουσία όλων των παραγόντων του νομού, το οποίο δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, είναι ότι εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ξάνθης, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στα προγράμματα, δεν θα προκηρύξει το πρόγραμμα. Αλλά αυτό είναι θετικό. Υπάρχει μια διάταξη του Καλλικράτη, η οποία δεν μπορεί η περιφερειακή ενότητα, ο πρώην νομός Ξάνθης, οι Δήμοι να δημιουργήσουν μια άλλη νέα αναπτυξιακή. Αυτό έχει σταματήσει το 2010. Η άλλη λύση ήταν να κάνουμε τη μυρικοδοσκοπική. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, από ό,τι είπαν, ότι δεν μπορεί να πάρει ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ψάχνουν γι' αυτό. Αυτό που λένε για την Κομωτινή. Επειδή δεν είναι ακριβώς έτσι όπως θέλετε, όπως φαίνεται και όπως λέγεται. Επειδή η Κομωτινή έχει μια αναπτυξιακή στην οποία έχει μετοχές η περιφέρεια, όχι την περιφέρεια Ροδόπης, η περιφέρεια, αλλά και εμείς. Και επειδή η περιφέρεια χωρικά καλύπτει όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα καλύψει το μέρος της Ξάνθης. Θα γίνει ανεξάρτητη δομή εδώ. Τα προγράμματα που θα υποβάλλονται και θα ελέγχονται από την Ξάνθη. Απλώς θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα μπούμε σαν μέτοχη περιφέρεια να πάρουμε το ποσοστό στην Ανατολική της Ροδόπης. Θα το δούμε. Και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Και σε δεύτερο χρόνο, γιατί αν αλλάξει με υπουργική απόφαση ο νόμος που σας είπα προηγουμένως, σε δεύτερο χρόνο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια νέα αναπτυξιακή, η οποία είναι και χρονοβόρος. Καμία απόφαση δεν πάρθηκε, διότι όλες οι λύσεις, άσχετα τι λέγεται και τι ακούγεται, έχουν τα προβλήματα και κάποιες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Την επόμενη εβδομάδα θα ξαναγίνουν κάποιες διαβουλεύσεις. Το θέμα το δώσαμε σε όλους τους νομικούς του Υπουργείου και του Γεωργίας και του Εσωτερικών. Θα μας απαντήσουν Δευτέρα Τρίτη σε ποια λύση θα πάμε. Αλλά εκείνο που προέχει, αυτό που σας είπα, ότι άμα δεν δοθεί λύση, δεν θα προκριθούν τα προγράμματα και αυτό ήταν το βασικό που ενδιέφερε εμένα προσωπικά. Όλα τα άλλα που λέγονται και ακούγονται δεν με ενδιαφέρουν. Αυτό είναι το βασικότερο. Οι νομικοί επεξεργάζονται τις τρεις προτάσεις και μέσα της εβδομάδας θα μας απαντήσουν σε ποια κατεύθυνση, ποια σε λύση θα πάμε. Και μπορεί η λύση που θα προκριθεί να μην είναι ακόμη σίγουρη, ωστόσο το μόνο σίγουρο και σημαντικότερο είναι, όπως τονίζει και ο κύριος Ζαγναφέρης, ότι η Ξάνθη δεν θα μετρά άλλες χαμένες ευκαιρίες, αφού καμία προκήρυξη δεν θα υπάρξει εάν δεν διασφαλιστεί πρώτα η συμμετοχή της αυτήν.